Στο τηλέφωνο είναι τώρα ο πρόεδρος των κινημάτων οικολόγων, ο κ. Χαραλάμπος Οπέμπτου, ο οποίος είναι επίσης μέλος της Επιτροπής Νομικών της Βουλής. Θα συζητήσουμε αυτό και άλλα θέματα. Γεια σας, κ. Οπέμπτου. Χαίρετε. Γεια σας. Γεια σε όλους. Το θέμα της διαφθοράς, κύριε Θεοπέμπτου, πρωτίστως, είναι ένα ευρύτερο θέμα που σίγουρα ούτε περιορίζεται ούτε καταπολεμείται με μια αρχή, έτσι, που θα δημιουργηθεί κατά της διαφθοράς. Ήδη στους διεθνείς δείκτες η θέση της χώρας μας επιδεινώνεται. Υπάρχει αυτή η αντίληψη για τη χώρα μας. Αυτό τι σημαίνει? Είναι ο απόϊχος του σκανδάλου των πολιτογραφήσεων, είναι που οδήγησαν σε ηχηρές παραιτήσεις, είναι γιατί δεν έδειξε δείγματα γραφής? Κοιτάξτε, πρώτα όταν πάτε να κοιτάξουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι. Όταν κοιτάξετε τι γίνεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έκαμε ειδική αναφορά η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η Φοντερ Λέιεν, με ειδική παράγραφο που αναφερόταν σε εμάς με τη διαχείριση των διαβατηρίων. Συζητηθήκαμε στο Ευρωκοινοβούλιο, γίνηκαμε ρεζίλοι, ξεκινούσαν, παίζαν ταινίες στο Netflix που αναφέρονταν σε εμάς σαν διεφθαρμένη χώρα. Ο κόσμος έχει αυτή τη γενική αντίληψη στο εξωτερικό και δεν είναι μόνο γενική αντίληψη. Πρέπει να σας πω ότι κάθε φορά που συναντούμε εμείς Ευρωπαίους, είτε Ευρωβουλευτές ή οτιδήποτε άλλους πολιτικούς, δεν είναι εύκολο να ξεκινήσεις τη συζήτηση μαζί τους. Το πρώτο πράγμα που σου φέρνουν στη συζήτηση είναι τα διαβατήρια. Είναι πολύ προσβλητικό για τη χώρα μας τούτο το πράγμα και δεν το έχουν αντιληφθεί ή προσπαθούν να το καλύψουν. Ναι. Αλλά δεν είναι μόνο τούτο τη διαφθορά. Δεν το έχουν αντιληφθεί όμως, κύριε Θεοπέμπτου, ότι το πρόγραμμα πολιτογραφήσεων τερματίστηκε. Έχουν οδηγηθεί σε παραίτηση δύο άνθρωποι. Ο ένας ήταν δεύτερος στη τάξη. Μα αυτοί που παραιτηθήκαν γιατί έγιναν δημοσίως ρεζίλοι. Οι άλλοι όλοι που έκαναν και άλλες δουλειές, δεν είναι μόνοι τους που τα έκαναν, είχαν και άλλους. Δεν είδαμε ευαισθησία πάνω σε τούτο το θέμα. Αλλά έχει και άλλα πράγματα. Πόσες φορές εκπλησσόμαστε από τι συμβαίνει, είτε γιατί κάποιος υπουργός ή το Υπουργικό Συμβούλιο χρησιμοποίησε τη διακριτική του ευχέρεια για να δω και χαλαρώσεις, για να γίνει το ένα ή το άλλο. Πόσες φορές είδαμε τα συμβόλαια, για παράδειγμα, τα οποία δίνονται. Έχει πολλά πράγματα τα οποία έχουν δημιουργήσει όλη αυτή την εικόνα της διαφθοράς στην Κύπρο. Και το κύριο, επαναλαμβάνω, εν το τι συνέβηκε με τα διαβατήρια, το οποίο απλώς επιβεβαίωσε το φοβερά μεγάλο πρόβλημα που έχουμε με τη διαφθορά στην Κύπρο. Ναι, και το οποίο αντανακλάται και σε ευρύτερα ανά τον κόσμο, λέτε, ότι θεωρούμαστε έναν αξιοπίστη συνομιλητή. Είμαστε. Έτσι, αυτά που λέω δεν σηκώνουν αμφισβήτηση. Έχει ταινία στο Netflix, το οποίο αναφέρεται. Ναι, ψάξει να τα βρει τούτα. Ναι. Εντάξει, λοιπόν, γίνονται πράγματα. Τι άλλο μπορεί να γίνει? Δηλαδή, πώς βγαίνουμε από αυτόν το looking, κύριε Θεοπέμπτου? Δηλαδή, ωραία, έχουν γίνει, βλέπουμε τις προσπάθειες για την θέσπιση της αρχής κατά της διαφθοράς, αυτό στη συνέχεια να επί του συγκεκριμένου. Ναι. Έχουν γίνει κι άλλα. Έχει περάσει ο νόμος για την προστασία μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος. Υπάρχει προσπάθεια, καταβάλλεται πραγματική προσπάθεια, γίνονται βήματα, και τι άλλο μπορεί να κάνει η χώρα για να φύγει από αυτόν το πέπλο της διαφθοράς που τη σκεπάζει ως αντίληψη? Αυτά που γίνονται με βρίσκουν σύμφωνο και τα υποστηρίξαμε και θα τα υποστηρίξουμε. Ναι. Αλλά το θέμα είναι πιο βαθύ. Και το έχω πει και στην Υπουργό και στην Επιτροπή όταν έκαναμε τις συζητήσεις. Να σας πω ένα παράδειγμα. Ναι. Μέσα στα νομοσχέδια τα οποία έρχονται, και ακόμα και αυτά που ψήφισε η Βουλή, και μπορώ να σας πω και άλλων υπαρκτών παραδείγμα, έχει μέσα εμποτισμένη τη διαφθορά. Και να σας πω παράδειγμα. Ψηφίσαμε νόμο. Ξέρετε με ποιον τρόπο δίνονται τα αστέρια στα ξενοδοχεία? Όχι. Γίνεται πριν, είχαμε μέσα πρόνοιες, επειδή μια αποστολή, έκαναμε μυστική έρευνα, έκαναν όλα αυτά τα πράγματα μυστικά, ετοιμάζαν έκθεση και αποφασίζαν ένα ξενοδοχείο να θα είναι 3, 4, 5 αστέρων κτλ. Τα έχουν διαγράψει αυτά και το τι γίνεται είναι, κάνει αίτηση ο ξενοδόχος, λέει ότι με το ξενοδοχείο τότε θέλω 4 ή 5 αστέρια ή οτιδήποτε,
και είναι στην ευχέρεια του Υπουργού να του δώσει τα αστέρια που θέλει. Έφυγαν τα κριτήρια. Είναι ο υφυπουργός που αποφασίζει πόσα αστέρια θα πάρει το ξενοδοχείο. Ναι. Χωρίς έρευνα είστε, δεν υπάρχει, δεν γίνεται καμία. Μάλιστα, έφυγαν όλα τα κριτήρια από μέσα και αποφασίζει ο Υπουργός. Ναι. Με μελέτη την οποία αν καταθέτει ο ίδιος, ας πούμε, ο... Ο ξενοδόχος που μελέτησε, ναι. Μάλιστα. Ναι, πείτε. Ας πω κι θέλετε. Ναι, πείτε. Έφεραν το νομοσχέδιο για τους Δήμους. Ξέρετε ότι μέσα στο νομοσχέδιο για τους Δήμους εκαταργούσε τον νόμο περί προστασίας της παραλίας. Γιατί δεν έκαναν καμιά διαβούλευση, δεν το είπαν κανενού και το έφεραν που την πίσω πόρτα για να μην πάρει κανένα σύντηση, γιατί έγραφε μέσα για τις παραλίες πολυτελείας, τις λαϊκές παραλίες και τις παραλίες της μεσαίας τάξης, ότι νομιμοποιούσαν όλες τις παράνομες κατασκευές στις παραλίες, ότι ήταν να αξιοποιούν και να χτίζουν μέσα σε δασική γη, π.χ. το Δασούδιν στη Λεμεσόν, π.χ. ο Κόνος, π.χ. οι δασικές παραλίες στον Ακάμα, ότι ήταν να βάλουν τραπεζάκια και καρέκλες πας στο κύμα, χωρίς να μπουν κανένου. Το αφαιρέσαμε με τη συγκατάθεση, έβαλα τροπολογία και το αφαιρέσαμε με τη συγκατάθεση των υπολείπων μελών της Επιτροπής Εσωτερικών της προηγούμενης Επιτροπής. Τώρα μετά τις εκλογές το επανέφεραν πίσω για να ξαναμπεί μέσα. Ναι. Θέλετε να σας πω και άλλο παράδειγμα? Πείτε ακόμα ένα. Έφεραν τις μεγάλες αναπτύξεις. Ξέρετε ότι προσπαθεί η κυβέρνηση να τους δώσει των μεγάλων αναπτύξεων και άλλες χαλαρώσεις. Mm-hmm. Και η χαλάρωση η οποία έχουν τώρα, την είχαν υποβάλει πριν, είναι να πριν το είχαμε στη Βουλή, δηλαδή καθόμουν στην Επιτροπή και δεν πίστευα ότι αυτό συνέβαινε, θα διόριζε έναν άτομο ή εταιρεία τον οποίο θα τον εξουσιοδοτούσε ο Υπουργός να κυκλοφορεί μέσα στα κυβερνητικά γραφεία για να προωθεί την αίτηση του επιχειρηματία. Ναι. Αν είναι δυνατό. Δηλαδή πόσο θράσος θέλεις για να κάνεις αυτό το πράγμα. Και τώρα είστε το νέο νομοσχέδιο, έκαμε αλλαγές, ναι. Θα πληρώνει 10.000, επεμβαίνει μες στον νόμο για τις περιβαλλοντικές μελέτες, έχει μέσα ειδικές πρόνοιες για τις μεγάλες αναπτύξεις. Αυτά τα πράγματα είναι ένδειξη διαφθοράς. Είναι μες στο γέμα μας δηλαδή η διαφθορά? Δεν βλέπω μια ειλικρινή προσπάθεια να αφαιρέσουμε από τα νομοσχέδια, από τους νόμους τους οποίους υπάρχουν, είτε μιλούμε για διακριτική ευχέρεια, είτε να έχουμε σωστές διαδικασίες που να διασφαλίζουν ότι θα έχουμε χρηστή διοίκηση. Δεν τα βλέπουμε αυτά. Αντίθετα, βλέπουμε ανάποδα πράγματα να συμβαίνουν που προωθούν προς τη διαφθορά. Αυτό λέω. Ναι. Τώρα, η αρχή κατά της διαφθοράς είναι μια αρχή η οποία πράγματι θα μπορεί αποτελεσματικά να δρά ώστε και αυτά που λέτε και άλλα να μην συμβαίνουν. Εάν με ρωτούσατε την περασμένη εβδομάδα, θα σας έλεγα ότι δεν θα κάνει τίποτε, θα είναι διακοσμητική. Ναι. Τώρα που υπάρχει συνένεση μέσα στην Επιτροπή και πρέπει να σας πω ότι είχαμε κάνει πάρα πολλή δουλειά στο παρασκήνιο εμείς οι οικολόγοι για να γίνουν αυτά και έχουμε, από ό,τι έχω αντιληφθεί και άλλα κόμματα έχουν κάνει πάρα πολλή δουλειά, έχει αλλάξει ο τρόπος επιλογής των ατόμων, η διαδικασία επιλογής των ατόμων. Και αυτό που εμείς φωνάζαμε πάντα και βρίσκαμε στεναρή αντίσταση ήταν το να έχει κάποιες εξουσίες ερευνητικές ή ακόμα και ανακριτικές. Ναι. Επομένως τώρα θα δώσουμε την εξουσία να κάνει και έρευνες. Όχι ανακρίσεις όμως. Έτσι, είναι, όχι είναι, ανακρίσεις. Ναι. Βρήκαμε και τρόπο να κάνει ανακρίσεις. Πάντα υπάρχουν λύσεις, αλλά δεν είχε υποστήριξη. Αλλά το θέμα είναι ότι τους δίνεις κάποια δυνατότητα να κάνουν όλα αυτά τα αυτές τις έρευνες τουλάχιστον πιο βαθιά. Ναι. Άρα λοιπόν θα μπορεί να είναι μια αποτελεσματική αρχή, έναν αποτελεσματικό μέσο για τέλος πάντων περιορισμό του φαινομένου της διαφθοράς.
Ελπίζουμε. Είναι μόνο ελπίδες. Είναι, ναι. Ξέρεις, είναι ένα πράγμα. Σας ικανοποιεί. Βλέπω να πω, είστε... Ναι. Σίγουρα, ναι. Επειδή... Θα το ψηφίσουμε. Ναι. Αντιλαμβάνομαι ότι και για τον τρόπο σύστασης της Επιτροπής και τους θεσμούς από τους οποίους τελικά θα καταλήξει για να συσταθεί, που περνά μέσα από έναν γνωμοδοτικό συμβούλιο κλπ. Έχετε ενστάσεις στο ποιοι θα είναι μέλη αυτού του γνωμοδοτικού συμβουλίου? Όχι, δεν έχουμε ενσταθεί. Το υποστηρίξαμε και μάλιστα στην Επιτροπή εγώ υποστήριξα ότι επειδή αυτά τα άτομα θα πρέπει να προτείνουν τουλάχιστον 15 άτομα για τις 5 θέσεις, δηλαδή 3 για κάθε θέση, mm-hmm. Είναι καλά να διευρυμένει. Όσοι πιο πολλοί γνωρίζουν, τόσο πιο δύσκολο είναι να κάνεις οτιδήποτε. Γι' αυτό εμείς υποστηρίξαμε τη μορφή την οποία ήταν η πρώτη σκέψη που είσαι και πολλούς μέσα. Οπότε έτσι φαίνεται να υπάρχει και συνέντευξη από τα άλλα κόμματα και θα προχωρήσουμε. Ναι, μάλιστα. Λοιπόν, τι γίνεται με το κίνημα οικολόγων, κύριε Θεοπέμπτου, πότε τελικά το συνέδριο? Είχαμε ξεκινήσει με μια ημερομηνία προς το τέλος του Γενάρη. Είχαμε τα μέτρα τα οποία μας εφόβησαν, mm-hmm. Γιατί ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι πρέπει κάποιος να είναι πολλά προσεκτικός αυτές τις μέρες για το πόσα άτομα μαζεύει σε ένα θέατρο κτλ. Οπότε τώρα με τις διαδικασίες έχουν ξεκινήσει, είμαστε προγραμματισμένοι και θα πάμε για τις 6 του Φεβρουαρίου, εκτός απρόπτου. Αυτά τα απρόπτα. Να μην μας αλλάξει η κυβέρνηση τις διαδικασίες ή οτιδήποτε με το COVID. Α, εννοείται με τα μέτρα. Ναι, ναι. Γιατί έχετε και άλλα. Εδώ δύο φορές για άλλους λόγους έχει ακυρωθεί το συνέδριο. Έχουμε, δυστυχώς έχουμε, ναι. Ναι. Υπάρχει περίπτωση να μην γίνει και λόγω αυτών, που να ξέρετε θα μου πείτε. Όχι, δεν νομίζω να γίνει. Τελείωσαν τα παρατραγούδα, εσωκομματικά. Δεν νομίζω να έχουμε πρόβλημα. Εντάξει, εάν τα αποτελέσματα των εκλογών δεν είναι αρεστά, δεν ξέρω τι θα γίνει παρακάτω. Μετά, ναι. Αλλά εμένα η έγνοια η μεγάλη όσον αφορά το συνέδριο είναι να γίνει. Οι νέες, αν θα έχουμε οτιδήποτε αλλαγές στα μέτρα. Ναι. Και την άλλη φορά να σας πω ότι είχαμε και το μεγάλο το πρόβλημα με όλες αυτές τις ανακοινώσεις για τον καιρό και για το που φοβάται ο κόσμος να βγει έξω λόγω των κακών καιρικών συνθηκών και βγαίναν προειδοποιήσεις από τη Μετεωρολογική Υπηρεσία. Ναι. Οπότε... Έδωσαν και αυτό. Ναι. Στον χώρο των συζητήσεων για τις προεδρικές μπήκατε, κύριε Θεοπέμπτου? Κοίταξε, να πω ότι δεν έκαναμε συναντήσεις με διάφορους υποψηφίους. Το έχουμε κάνει, αντιλαμβάνεστε, όταν ένας υποψήφιος ζητήσει να σε δει, κάνεις τη συνάντηση. Ναι. Αλλά επίσημα για να ξεκινήσει κάποιες διεργασίες, επίσημα το κίνημα, mm-hmm. Δεν θα τις κάνει η τώρα σινή ηγεσία. Θα κάνουμε τις εκλογές μας το Φεβρουάριο. Και μετά το Φεβρουάριο, όταν συγκροτηθούν και τα σώματα και γίνει μετά από το Φεβρουάριο οι πρώτες συνεδριάσεις των σωμάτων κτλ. Και να ξεκινήσει μετά και οι επαφές για να πάρει μπροστά και ο διάλογος για τις προεδρικές. Ναι, περιμένετε να μην ότι ναι. Τα ίδια συμβαίνει και σε άλλα κόμματα. Είναι mm-hmm. και το Δίκο κάνει τώρα τις εκλογές του. Καταλαβαίνετε ότι είναι και λίγο γλύωρα νομίζω. Για ανακοινώσεις ή οτιδήποτε άλλο σχετικά με τις προεδρικές. Ακόμα πρέπει να βρεθούν οι υποψήφοι, να ναι. συναντηθείς, να ακούσεις τις απόψεις τους, να πάρεις τα όργανα σου. Εντάξει, υπάρχει κινητικότητα, υπάρχει κινητικότητα, ναι. κύριε Θεοπέμπτου, γύρω από το θέμα. Υπάρχει, ναι, ναι. Ο Οδυσσή ναι, ναι. έχει υποψήφιο, ας πούμε, το ΑΚΕΛ και το ΔΙΚΟ. Παρόλο που εκκρεμούν οι συνέδριο, κάνουν τις σκέψεις τους. Θα μου πείτε τώρα, εντάξει, άμα δεν θα κατεβάσετε εσείς δικό σας υποψήφιο, σίγουρα θα περιμένετε να δείτε ποιοι είναι οι υποψήφιοι. Αυτόν περιμένετε. Ναι. Ωραία, με υποψήφιους... Θα δούμε τους υποψηφίους, θα δούμε τις θέσεις τους, θα κουβεντιάσουμε, θα πάμε στα σώματα, μεγάλη διαδικασία. Ναι. Με υποψήφιους συναντηθήκατε, με κόμματα συναντηθήκατε? Με τα κόμματα συναντιόμαστε κάθε μέρα στη Βουλή. Εκτός από τη Βουλή, κύριε Θεοπέμπτου. Όχι, για το θέμα. Ή στη Βουλή για το θέμα των προεδρικών. Όχι. Δεν έχει γίνει επίσημη συνάντηση καμιά μέχρι τώρα. Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Θεοπέμπτου. Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα. Επίσης, γεια σας.